η Βοσκή, ξαναλέω, στα ζήτητα. Εμείς μια ζωή βάνουμε πλάτη, μια ζωή έχουμε φιλότιμο και δεν πιέζομαι καταστάσεις, αλλά ήμαρτον. Ήμαρτον. Εξαγριωμένοι κτηνοτρόφοι μετρούν τις πληγές τους από τον χιονιά στο οροπέδιο Λασιθίου. Κάθε χρόνο και κάθε χιονιά τα ίδια. Με κορώνα γράμματα τη ζωή μα να φτάξουμε στα υπόσχεσά μα. Μπροστά πίσω αλυσίδε και σκοτωνόμαστε στη δρόμη. Τρία τρακτέρια με βγάλουν πίσω από εκεί που πέσα εγώ. Η μέρα που άρχισε και χιονίζει, έξι μέρε, κανένα ενδιαφέρον. Ούτε από την πολιτεία, ούτε από το Δήμο, ούτε από κανένα. Ανθρώποι είναι στα υπόσχεσά, δεν μπορούν ούτε να έρθουν ούτε να πάνε. Να εξυπηρετηθούν τα χωριά, όλο ο κόσμο και εγώ είμαι στο χωριό. Αλλά μετά από αυτή τη δουλειά, ελάτε να ξεκινήσετε και τα υπόσχεσά. Μα ανθρώποι είμαστε κι εμεί. Νεκρά ζώα από το πολικό ψύχος αλλά και μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η ελπίδα, κάνοντας τους ίδιους τους κτηνοτρόφους να χάνουν την ουσιαστική ελπίδα από το μέγεθος της καταστροφής. Έχετε χάσει ζώα από το χιονιά? Πώς δεν έχω χάσει. Τα πρώτα εδώ, ξανά που είναι έξω από το. Πού είναι αυτά που είναι έξω από το υπόστεγο, πού θα τα δούμε ακόμη? Μόνο μετά 15 μέρες. Και ουδείς να ενδιαφέρεται για το κτηνοτρόφο. Εδώ σε αυτή την περιοχή έχει 200 κτηνοτρόφους. Μόνιμους κτηνοτρόφους, τα σπίτια τους είναι πάει, τα κοπέλια τους πάνε στο σχολείο. ΕΠΑΕ. Μόνιμοι κτηνοτρόφοι. Είναι το μοναδικό επάγγελμα που στηρίζει τον τόπο. Γιατί αυτή η αντιμετώπιση? Οι τεράστιες ποσότητες χιονιού κρατούν αποκλεισμένα πολλά ποιμνιοστάσια, με τους κτηνοτρόφους να μην μπορούν να εκτιμήσουν ακόμα το μέγεθος της πραγματικής ζημιάς. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν να πάνε στα υπόστεγα τους. Ούτε μπορούν να εφοδιάσουν ξανά τα υπόστεγα με τροφές. Το τυροκομείο αξεχιόνιστο, οι στάνες αξεχιόνιστες, πώς θα πλησιάσουν οι άνθρωποι? Ο εκχιονισμός των ποιμνιοστασίων έχει ουσιαστικά ξεκινήσει από προχθές και συνεχίζεται και χθες και σήμερα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα γιατί είναι μεγάλα τα υψόμετρα, οι αποστάσεις και οι προσεγγίσεις δεν είναι εύκολες και σε κάποια σημεία το χιόνι ξεπερνάει και τα 2 μέτρα. Υπάρχουν χειριστές μηχανημάτων οι οποίοι εγκατέλειψαν και επέστρεψαν πίσω. Είπαν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Όταν χιονίζει, δεν μπορεί ο χειριστής με το μηχάνημα, με μια μπολντόζα, με ένα γκρέιντερ, με ένα τσαπάκι ή ένα φορτωτή να κατευθύνεται στα ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα, γιατί ξεχιονίζει το δρόμο από μπροστά και από πίσω κλείνει πάλι ο δρόμος από το χιόνι. Οπότε υπάρχει κίνδυνος για την ίδια τη ζωή του χειριστή, του υπαλλήλου. Κάποιοι πιο τυχεροί κατάφεραν να προσεγγίσουν τα ποιμνιοστάσια τους που βρίσκονται σε χαμηλότερα υψόμετρα, αντικρίζοντας το αποτρόπαιο θέαμα των νεκρών ζώων που δεν άντεξαν στο πολικό ψύχος. Οι ίδιοι δηλώνουν εγκαταλελειμμένοι και ζητούν άμεση καταγραφή και αποζημίωση από τις καταστροφές. Ο νόμος λέει ότι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι βρίσκονται σε υψόμετρα πάνω από 600 μέτρα δεν αποζημιώνονται σε περίπτωση που έχουν καταστροφές κλπ. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Οι τεράστιες ποσότητες χιονιού κρατούν αποκλεισμένο και έναν κτηνοτρόφο στο ποιμνιοστάσιο του. Το μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται στην περιοχή του Αγίου Μανώλη και στην περιοχή Παράσυρτα, όπου βρίσκονται συνολικά 8 εγκαταστάσεις και μέσα σε μία από αυτές τις 8 βρίσκεται και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος είναι εκεί, είναι καλά στην υγεία του, επικοινωνούμε καθημερινά και έχουμε ξεκινήσει προσπάθεια από προχθές να προσεγγίσουμε.